Στην Πύλα, το Τάβλι έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των κατοίκων και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Με αυτό περνάνε την ώρα τους, μοιράζονται τις έγνοιες, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες τους. Άλλωστε, η ζωή είναι ζαριές. Η Πύλα είναι η μοναδική κοινότητα όπου οι κάτοικοι της Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν να συμβιώνουν ειρηνικά, παρά τα προβλήματα και τα παράπονα που εκφράζει κατά καιρούς η μία κοινότητα προς την άλλη και τις προσπάθειες της εκάστοτε λεγόμενης κυβέρνησης του ψευδοκράτους να ανάψει φωτιές. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, περίπου 850 ήταν οι Ελληνοκύπριοι και 487 οι Τουρκοκύπριοι. Παρά την τουριστική του τοποθεσία, το χωριό δείχνει να έχει κολλήσει στην κλεψίδρα του χρόνου. Ταβέρνες και καφενεία μιας άλλης δεκαετίας, μια κεντρική πλατεία, τρεις ορθόδοξες εκκλησίες, έναν τζαμί. Και παντού οχήματα των Ηνωμένων Εθνών. Ένα ιδιότυπο καθεστώς μέσα στο οποίο οι κάτοικοι έμαθαν να συμβιώνουν. Η Πύλα περιτριγυρίζεται από τον κόλπο της Λάρνακα στα νότια, τα κατεχόμενα στα βόρεια και το τουρκοκυπριακό χωριό Πέργαμος, τη βρετανική βάση Δεκέλια στα ανατολικά και τις κοινότητες Τρούλων και Ορόκλινη στα δυτικά. Είναι ένα από τα τέσσερα χωριά που είναι εντός της πράσινης γραμμής, δηλαδή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης μεταξύ των κατεχομένων και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, που ελέγχεται από την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Τα άλλα τρία χωριά είναι Αθιένου, η Τρούλη και η Δένια. Μάλιστα, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι κατοικοί της ευγνωμονούν ένας τον άλλο. Γιατί δεν άφησαν να γίνουν σφαγές και ακρότητες στο χωριό κατά τη δύσκολη περίοδο από το 1963 μέχρι και το 1974. Μαζί μας, μεταξύ μας ένεση. Με τους γείτονες μου, τους Τουρκοκύπριους που παίρνω μια χαρά. Η μοίρα έταξε την Πύλα στην νεκρή ζώνη. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Το καλημέρα και το United έχουν την ίδια βαρύτητα. Δεν ξεχωρίζουν. Και μπορεί στο τέλος της ημέρας το ιδιαίτερο χωριό, το όνομα το οποίο προέρχεται από το ελληνικό Πύλη, να αποτελέσει και την πύλη της ειρήνης για ολόκληρη την Κύπρο. Δείτε, κυρία.